Τώρα, Στιγμές Φρίκης καταγγέλει ότι έζησε μια νέα γυναίκα 32 χρόνων σε περιοχή της Βιωτίας και Πέτρο Καρσιώτη, όπως είπε στην αστυνομία, τέσσερις άντρες την απήγαγαν από παραλία και τη βίασαν. Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της, η κοπέλα είπε στους αστυνομικούς ότι είχε γνωρίσει ένα άτομο μέσα από μέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Έδωσαν ραντεβού στην παραλία του Αγίου Ισιδώρου, δέχθηκε εκείνη να τον γνωρίσει. Έφτασε εκεί, αλλά δεν τον έβρισκε πουθενά. Ενώ ετοιμαζόταν να φύγει, πάντα κατά την καταγγελία της, εμφανίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία με αστραπιαίες κινήσεις την έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο, ουσιαστικά δηλαδή την απήγαγαν. Ακολούθησε μια διαδρομή, λέει η ίδια, 10 λεπτών, σε σημείο το οποίο δεν γνωρίζει. Την κράτησαν οι τρεις και την βίασε ο ένας. Στη συνέχεια την επιβίβασαν και πάλι στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψαν σε ένα σημείο από όπου ζήτησε βοήθεια. Συγκλονισμένοι και οι αστυνομικοί από την καταγγελία της, ήδη περιμένουν τον ιατροδικαστή να δώσει τα στοιχεία τα δικά του. Από την άλλη πλευρά ερευνούν τα πάντα και βέβαια θα ελεγχθούν και τα ψηφιακά μέσα και της κοπέλας για να δουν πώς ακριβώς κλείστηκε το ραντεβού, πώς δηλαδή εμφανίστηκε ο άγνωστος και έγιναν όλα αυτά που ακολούθησαν. Μάλιστα. Είναι όλοι σε συναγερμό να δουν τι ακριβώς συνέβη. Βέβαια, είναι μια υπόθεση, πρέπει να την ερευνήσουν αναλυτικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέτρο Καρσιώτη. Αλλά αλλού το νερό τρέχει από τις βρύσες στο χωριό Δομένικο της Ελασσόνας. Οι κατοικοί είναι ανήσυχοι καθώς χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό όχι μόνο για να πιούν αλλά και για να κάνουν μπάνιο. Μαύρο νερό αναφλύζει από τις βρύσες στο Δομένικο Ελασσόνας και οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι καθώς εδώ και μήνες βλέπουν στους νεροχύτες τους να τρέχει νερό που μόνο πόσιμο δεν είναι. Ρίσκεται σοκολάτα. Εγώ το φιλτρό το αλλάζω από τον Απρίλιο. Δηλαδή κανονικά πρέπει να είναι άσπρο. Ναι. Κανονικά όπως είναι αυτό εδώ. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει τον Απρίλιο. Τώρα αρχίζει να έχει και το υπόλοιπο χωριό προς τα κάτω. Μας ανησυχεί, έχουμε και μικρά παιδιά. Όπως λένε οι κάτοικοι στο Δομένικο, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πρόβλημα με το νερό, το οποίο εντοπίζεται κυρίως στα σπίτια που βρίσκονται στα πιο ψηλά σημεία του χωριού. Για να πιούμε εμφιαλωμένο. Για χρήση τ' άλλο, για χρήση από αυτό. Για τον μπάνιο, με το λάστιχο απ' έξω. Το νεράκι είναι καθαρό. Δεν έχει τίποτα. Απλώς γίνεται μαύρο όταν υπάρχουν κάποιες βλάβες στο χωριό και όταν υπάρχει έλλειψη του νερού, η έλλειψη του νερού στη δεξαμενή. Εντάξει, ταλαιπωρεί τον κόσμο. Άμα τα αφήσουν για 5 λεπτά, 10 τρέξει το νερό από τη βρύση, το νερό καθαρίζει αμέσως. Και κύριε, τις τελευταίες ώρες το σύστημα τάξης λόγω του καταιγισμού φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται από τους λογιστές. Σοφία Ροδοπούλου και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εξετάζει και πάλι το ενδεχόμενο της παράτασης. Το εξετάζει αναγκαστικά, γιατί όπως πολύ σωστά είπε, το σύστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχει πέσει από νωρίς ημέρα το πρωί. Λογιστές και φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από νωρίς το πρωί. Και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσπαθεί να επιλύσει το ζήτημα. Είναι θέμα χρόνου, όπως μας λένε, να λειτουργήσει και πάλι η πλατφόρμα. Βέβαια, είναι λογικό, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια υπερφόρτωση στο σύστημα και δεν είναι λίγες οι φορολογικές δηλώσεις οι οποίες απομένουν να γίνουν. Όπως μας ενημερώνουν. Υπάρχουν 450 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί. 450.000 ακριβώς. Και βέβαια, επειδή είχαμε και αυτό το τεχνικό πρόβλημα, μας ενημερώνουν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ότι αν και δεν σκόπευαν να δώσουν μια παράταση, τελικά είναι πολύ πιθανόν να δοθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου. Είναι αναμονή λοιπόν και αυτή η απόφαση. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπόγειο χώρο θεάτρου στην Οδό Πατησίων. Ενίκοι πολυκατοικίες εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους από τους πυκνούς καπνούς με την πυροσβεστική να απεγκλωβίζει 11 άτομα. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ ξέσπασε φωτιά σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας. Εντρομοί κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια και καλούσαν σε βοήθεια. Είχαν εγκλωβιστεί στα διαμερίσματά τους από τους πυκνούς καπνούς. Ήταν φωνάζει το άνθρωπος, βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ξέσπασε από υπόγειο χώρο που στεγάζεται θέατρο στην συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου. Ακούσαμε το θόρυβο και μύρισε και η καπνιά που όλη η περιοχή είχε γεμίσει. Τα υπόγεια, τα θέατρα και αυτά πρέπει να πήραν φωτιά. Η πυροσβεστική κατάφερε και απεγκλώβησε 11 άτομα από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας με τη συνδρομή ειδικού κλιμακοφόρου οχήματος. Μια γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία. Όπως είπε, 4 ώρες προσπαθούσαν οι πυροσβέστες να την απεγκλωβίσουν. 12 η ώρα και με βγάλαν 4. Μέσα στο σπίτι.
Δεν μπόρεγα να ανοίξω, ήταν, ερχόταν κάπνα, γέμισε το σπίτι κάπνα. Πήγατε στο νοσοκομείο, ε? Ναι, στο Σωτηρία τώρα έρχομαι. Ναι, μου δώσαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά έχω εισπνεύσει πολύ. Σύμφωνα με ενοίκους της πολυκατοικίας, ακούστηκε στην αρχή ένα ήχος σαν έκρηξη και στη συνέχεια είδανε να βγαίνει καπνός από το υπόγειο. It was an explosion. I came down, but the smoke was too much in the lift. Yeah, it almost blocked me, but I managed to come down. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Όμως στη Βουλή της Τουρκίας πιάστηκαν στα χέρια οι βουλευτές. Για τελείως διαφορετικούς λόγους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ βλέπουμε τις εικόνες, βουλευτής λοιπόν του Φιλοκουρδικού Κόμματος κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι κλέβει ουσιαστικά από τους φορολογούμενους και τους συνταξιούχους με αφορμή την ψήφιση νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Απευθύνθηκε προσωπικά και στον πρώην Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος εκνευρίστηκε, γροθοκόπησε τον βουλευτή, τον άρπαξε μετά από τον Γιακά και τότε μπήκαν και οι υπόλοιποι βουλευτές και άρχισαν να υπήρξε σύγκρουση μέσα στο κοινοβούλιο. Οι κεμαλιστές βουλευτές προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά μάταια. Απίστευτες οι εικόνες και ανάβουν συχνά τα αίματα στην Βουλή της Τουρκίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πίσω. Στροφημέτρηση λίγων ημερών μέχρι να έλθει στη Βουλή η ρύθμιση για την έκτακτη εισφορά στα κέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την επιδότηση των πράσινων, κίτρινων και κοινωνικών τιμολογίων. Το ποσό της επιδότησης θα ανακοινωθεί προς το τέλος του μήνα και θα αφορά όλους με όριο κατανάλωσης τον Ιούλιο τις 500 κιλοβατόρες. Για όσους δεν ξεπεράσουν το όριο κατανάλωσης, οι αυξήσεις στο κόστος του ρεύματος του Αυγούστου αναμένονται μικρές. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα ανακοινωθεί στις 2 Αυγούστου, αλλά εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί έτσι ώστε η τελική τιμή της κιλοβατόρας στο πράσινο τιμολόγιο του βασικού παρόχου να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά από 13,5 λεπτά τον Ιούλιο. Από την 501η κιλοβατόρα όμως οι επιδοτήσεις σταματάνε και το κόστος του ρεύματος εκτινάσεται. Από τα 14,3 λεπτά που είναι τώρα στα 22,4 λεπτά αν ο πάροχος διατηρήσει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης. Δεν θα δοθεί επιδότηση για το επιχειρηματικό ρεύμα. Οι επαγγελματίες μπορούν να αποφύγουν τα κόστη του ηλίου όσοι έχουν πράσινο τιμολόγιο πηγαίνοντας σε ένα κίτρινο ή σε ένα μπλε και είπαμε ότι δεν θα επιστρέψουν εκατομμύρια το ΕΤΜΕΑ. Το ΙΕΛΚΑ συνέκρινε τις τιμές σε 44 κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε Ελλάδα και Γερμανία. Σύμφωνα με την έρευνα, παρότι ο ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσιος, το ελληνικό καλάθι είναι 26% φθηνότερο, δηλαδή κοστίζει 161 ευρώ έναντι 203 ευρώ στη Γερμανία. Εμείς θεωρούμε ότι τα στοιχεία είναι λάθος και αυτό το πιστοποιούν οι ίδιοι καταναλωτές που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουν τα προϊόντα τα οποία έχει κάνει έρευνα το ΙΕΛΚΑ. Και τα βρίσκουν πολύ ακριβότερα. Όπως δείχνει η έρευνα, η Ελλάδα είναι φθηνότερη σε φρούτα και λαχανικά, στο ελαιόλαδο, τη φέτα, το κοτόπουλο και το μεταλλικό νερό. Ακριβότερη όμως είναι σε γάλα, αυγά, γιαούρτι, αλεύρι, ηλιέλαιο, πατάτες και απορρυπαντικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένα μέρος των τιμών κρύβεται μέσα και σε παθογένειες διαχρονικές της χώρας. Γι' αυτό και σας το ξαναλέω, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έκανε το αυτονόητο να στήσει ένα μηχανισμό ελέγχου, τη ΔΜΕΑ, και δρομολογούνται προσλήψεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ανακοινώσει ότι κινεί κατά προτεραιότητα ελέγχους σε δημητριακά, γάλα, καφέ και τυριά. Προφυλακή Χαλκιδική Εμείς, επιχείρηση απομάκρυνση σταθερών κατασκευών στην παραλία του Δήμου Κασάνδρας. Απευθεία σύνδεση με τον Παύλο Σαρόγλου να δούμε τι παρατυπίες εντοπίστηκαν, Παύλο. Αλεξάνδρα, είναι μια εικόνα που τη συναντάμε σε αρκετά τουριστικά μέρη, όπου ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών οικειοποιούνται την παραλία, διότι τα σπίτια τους βρίσκονται μία ανάσα από το κύμα. Έτσι λοιπόν δημιουργούν μόνιμες αυτοσχέδιες κατασκευές, τοποθετούν ομπρέλες, τις οποίες μάλιστα πολλές φορές πακτώνουν με τσιμέντο, καθίσματα, ξαπλώστρες και άλλα είδη θαλάσσης, τα οποία τα κλείνουν μάλιστα και με λουκέτο, και αυτό για να μην τα μεταφέρουν καθημερινά από το σπίτι στην παραλία. Ξεκίνησε λοιπόν έτσι σήμερα το πρωί στις 6 ώρα επιχείρηση από τον Δήμο Κασάνδρας και συγκεκριμένα στην παραλία της Σίβηρης, όπου απομακρύνθηκε εξοπλισμός που δεν είχε απομακρυνθεί τις προηγούμενες μέρες παρά τις ανακοινώσεις και τις ειδοποιήσεις από τον Δήμο Κασάνδρας. Μάλιστα,
περισσότερες από 50 ομπρέλες και άλλα είδη απομακρύνθηκαν. Και από εκεί και πέρα είναι μια επιχείρηση η οποία θα συνεχιστεί και σε άλλα μέρη της Χερσονήσου, της Κασάνδρας, τις επόμενες ημέρες από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου, για το